Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο αυτού με το στόμα ανοιχτό. Α! Έπαθα την πλάκα μου. Μία φίλη μου έχει στείλει ένα άρθρο, έπαθες και εσύ την πλάκα σου, ένα άρθρο από ένα ανδρικό περιοδικό, το οποίο με άφησε όντως με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή, κάντε σας παρακαλώ. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις. Και αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το στα κοινωνικά σας δίκτυα και με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε πολύ το κανάλι μας να αναπτυχθεί, ούτω ώστε να, είναι αυτή, να συνεχίσει να είναι αυτή η κυρίως εργασία μου και να συνεχίσουμε να έχουμε καθημερινά καινούργια βίντεο. Λοιπόν, μία φίλη μου έστειλε τα ακόλουθα. Ένα λεπτό να βγάλω έξω το σκυλί και επιστρέφω. Και επιστρέφουμε στην επιστολή μας. Θέκλα μου γλυκιά καλησπέρα. Διάβαζα άρθρα για την τοξικότητα, γιατί μου φάνηκε πως ο σύντροφος μου προσπάθησε να με κάνει να ζηλέψω επίτηδες και φυσικά ανεπιτυχώς. Έπεσα πάνω σε αυτό το link που σου στέλνω με τίτλο «Δέκα τρόποι για να κάνεις μια γυναίκα να ζηλέψει, το οποίο από περιέργεια άνοιξα. Φαίνεται να το έχει γράψει γυναίκα. Σκέφτηκα έλεος, έλεος. Και σε κάθε συμβουλή εντό αγωγικών, μετά που τη διάβαζα έλεγα μέσα μου τοξικό κτλ. Αμέσως σκέφτηκα εσένα και αυτά που μας μαθαίνεις. Όλα αυτά που μας δείχνεις για το πώς να εξηγιάνουμε εμάς και τις σχέσεις μας από τη μια και πώς κάποιοι άνθρωποι συμβουλεύουν την τοξικότητα. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να το διαβάσουμε αυτό το άρθρο, να το σχολιάσουμε με βάση τη δική μας οπτική της ζωής, μια ψυχοεκπαιδευτική αγαπητική προσέγγιση και να τονίσουμε ότι οτιδήποτε βρίσκουμε στο διαδίκτυο γραμμένο ή βεντιοσκοπημένο ή ηχογραφημένο δεν σημαίνει πως είναι και ορθό. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα όσοι δεν το έχουμε κάνει ήδη να αναπτύξουμε την κριτική μας σκέψη και όταν διαβάζουμε ένα κείμενο να διαιρωτόμαστε εάν αυτό το κείμενο δίνει συμβουλές οι οποίες είναι σύμφωνες με τις γνώσεις που έχουμε γύρω από τους ανθρώπους, γύρω από τις ανθρωπινές σχέσεις, τις ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις που έχουμε, εφόσον το βίντεο αυτό ε, απευθύνεται σε όλους εσάς που είστε εδώ στο κανάλι, να κοιτάμε ποιος έχει γράψει το άρθρο που, που δημοσιεύεται και γενικότερα να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί, σε ένα περιοδικό online, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το οποίο έχει τον τίτλο TheMan.gr. Θα βάλω το άρθρο στην περιγραφή του βίντεο, του ώστε να το δείτε, να το δείτε και μόνοι σας. Να το διαβάσετε και εσείς, αν θέλετε. Λοιπόν, 10 τρόποι για να κάνεις μια γυναίκα να ζηλέψει. Ε, το, δεν λέει ποιος έχει γράψει το άρθρο, Λέει written by the man, άρα είναι ένα άρθρο υποθέτω το οποίο το έχουν πάρει ίσως από ένα ξένο περιοδικό σε άλλη γλώσσα και ίσως έχει μεταφραστεί. Ή είναι ένα άρθρο το οποίο το έγραψε κάποιος από αυτούς που εργάζονται στο περιοδικό και έχει δημοσιευτεί ανώνυμα. Ε, ανοίγοντας τη σελίδα εδώ, Βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όπως και εγώ εδώ στο YouTube έχω τα βίντεο και πάνω στα βίντεο βλέπετε διαφημίσεις όσοι δεν έχετε το YouTube Premium και λέτε μα γιατί είναι αυτές οι διαφημίσεις εδώ. Αυτές οι διαφημίσεις είναι εδώ στα βίντεο ούτω ώστε να παίρνει κάποια έσοδα ο δημιουργός των βίντεο για να συνεχίσει να έχει αυτή τη δουλειά. Έτσι και τα online περιοδικά έχουν διαφημίσεις στις σελίδες τους ούτως ώστε να έχουν Έσοδα. Και γιατί το λέω αυτό, θεωρώ πως οτιδήποτε είναι έτσι προκλητικό, οτιδήποτε είναι κάτσι, κάτσι δηλαδή πιάνει το βλέμμα, τραβάει το βλέμμα, το δημοσιεύουν τα περιοδικά αυτά προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και μεγαλύτερα έσοδα εφόσον έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. Εδώ έχει πολύ πλάκα γιατί έχει μπει διαφήμιση που λέει «Τι σας περιμένει στην αγάπη, πότε θα βρείτε την αγάπη, αποκαλύψτε το κάρμα σας στην αγάπη». Είναι διαφήμιση, νάτι, εδώ πέρα, αυτή εδώ. Και από κάτω έχει διαφήμιση για ένα κατάστημα με, με ρούχα. Δεν είναι κακό πράγμα διαφημίσει, αλλά όταν βλέπουμε διαφημίσει, γνωρίζουμε ότι είναι διαφημίσει. και οι διαφημίσει έχουν σκοπό να πουλήσουν. Όπως επίσης και τέτοια sites έχουν σκοπό να πουλήσουν views, να πουλήσουν θεάσεις και διαφημίσεις. Θα μου πείτε τι διαφορά έχει εσύ και το κανάλι μας το ψυχοεκπαιδευτικό από ένα site, οποιοδήποτε το οποίο μπορεί να έχει τίτλο άντρα ή γυναίκα, το παιδί, δεν ξέρω εγώ τι. Η διαφορά είναι ότι επιλέγω συνειδητά να έχω περιεχόμενο στα βίντεο ψυχοεκπαιδευτικό, επιμένω συνειδητά στην ποιότητα του περιεχομένου και ο στόχος μου είναι να παραδίδω περιεχόμενο το οποίο, είναι, το οποίο να είναι χρήσιμο και ψυχοφέλιμο αναγνωρίζοντας ότι αν έφτιαχνα ένα περιεχόμενο πιο εντό εισαγωγικών ελαφρύ ή ένα περιεχόμενο πιο κουτσομπολιστικό θα είχαμε πολύ περισσότερους εγγεγραμμένους στο κανάλι, πολλές περισσότερες θεάσεις και θα είχα και εγώ πολλά περισσότερα έσοδα, αλλά δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω ποιοτική ψυχοεκπαιδευτική δουλειά. Γι' αυτό σας λέω στην αρχή το βίντεο τελευταίος που το έχω καταλάβει ότι πρέπει να το λέω. Πατήστε γραφή αν δεν έχετε πατήσει, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποίησεις, πατήστε like σε κάθε βίντεο και πολύ σημαντικό, μοιραστείτε με τους φίλους σας τα κοινωνικά δίχτυα, τα βίντεο που σας αρέσουν, ούτως ώστε να βοηθηθεί το κανάλι μας να αποκτήσει περισσότερο κόσμο. Εδώ στο κανάλι θέλουμε ποιοτικό κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο και πολλές φορές βάζουμε σε απόκρυψη προφίλ τα οποία κάνουν τοξικά σχόλια. Πάμε <σ junto> να διαβάσουμε τώρα αυτό το άρθρο το οποίο είναι στο περιοδικό thepavlaman.gr 10 τρόποι για... τρόποι για, να κάνεις μια γυναίκα να ζλέψει, στην υποκατηγορία σχέσεις το οποίο έχει δημοσιευτεί 25 του 2017. Ευτυχώς δεν είναι τόσο πρόσφατο άρθρο. Λοιπόν, αν ψάχνεις πώς να προσελκύσεις μία κοπέλα, ψάχνεις το σωστό σημείο, λέει το άρθρο. Εδώ θα βρεις πώς να κάνεις ένα κορίτσι να ζηλεύει. Και το έχει με μπόλτ, με κεφαλαία, άρα είναι σημαντικό να κάνουμε ένα κορίτσι να ζηλέψει. Πώς να κάνεις ένα κορίτσι να ζηλέψει και να οικετεύει για την προσοχή σου αυτή η προτροπή, αν πώς πώ να προσελκύσει μια κοπέλα και θα την προσελκύσει με το να την κάνει να ζηλέψει και να για την προσοχή σου, είναι μια προτροπή η οποία θα έχει ιδιαίτερο απειλ, δηλαδή θα τραβήξει ιδιαίτερα ανθρώπου με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Τα κορίτσια είναι αρκετά πολύπλοκα. Δεν θα σας πω ψέματα. Τίνουμε να είμαστε επιλεκτικές παράλογες και κάποιες φορές ακόμα και τρελές. Αυτές οι δύο προτάσεις αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι γυναίκα που έχει γράψει αυτό το άρθρο. Δεν γνωρίζουμε ποιο το έχει γράψει αυτό το άρθρο, αν είναι γυναίκα ή αν είναι άντρα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Διαφωνώ όμω κάθετα και με το ότι τα κορίτσια είναι πολύπλοκα και ότι είμαστε παράλογες, τρελές και επιλεκτικές. Δεν είναι όλα τα κορίτσια το ίδιο, δεν είναι όλα τα αγόρια το ίδιο, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν στο ίδιο φύλλο που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Εδώ μιλάμε για μια κατηγοριοποίηση των ανθρώπων και σίγουρα για ένα σεξισμό. Το πράγμα που πρέπει να καταλάβουν οι άντρε σχετικά με τι γυναίκε είναι πω δεν κολλάμε εύκολα. Τι λέει ρε. Τι λέει ρε, εδώ στο κανάλι. Έχουμε υποδείξει πέραν μπάση λογική αμφιβολία μέσα από τόσες ιστορίε που έχουμε διαβάσει ότι κολλάμε πάρα πολύ εύκολα. Πουλάνε παραμύθια ότι οι γυναίκε δεν κολλάνε εύκολα. Ξανά λέμε ότι είτε ένα άνδρας είτε μια γυναίκα από τη στιγμή που έχει ανάγκη και επιθυμία για αγάπη και συντροφικότητα είναι εύκολο να κολλήσει. Και εδώ κάνουμε μια, ένα σωρό δουλειά για να μην κολλούμε σε κατάλληλα πρόσωπα το attachment μας, την προσκόλληση μας, να τη δώσουμε εκεί που αξίζει. Εδώ όμως συμβουλεύει αυτό το άρθρο την προσκόλληση μας να τη δώσουμε σε ανθρώπους που θα μας πονέσουν και να δημιουργήσουμε έτσι ένα τραυματικό δέσιμο, δηλαδή trauma bonding. Παρόλα αυτά λέει, η ζήλια μπορεί αναφίβολα να πυροδοτήσει την προσοχή μας αν είναι ποτέ δυνατό. Να κάνουμε τον άλλο να ζηλέψει και να μας δώσει προσοχή. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο σημείο που αν με κάνει κάποιος να ζηλέψω, αυτό το βρίσκω εντελώς αποθητικό. Ειδικά κάποιο που δεν γνωρίζω, ειδικά κάποιο που δεν έχω σχέση μαζί του, ειδικά κάποιο που με φλερτάρει να με κάνει να ζηλέψω, αυτό θα με ξενερώσει τελείως. Τα κορίτσια λατρεύουν να του δίνει σημασία. Όλοι οι άνθρωποι λατρεύουν να του δίνουμε σημασία. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη τη σημασία και την προσοχή και την και τη, και τη, και τη, εγκύτητα με του άλλου ανθρώπου. Θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο τη προσοχή σα και όταν δεν είμαστε γίνεται βαρετό. Γι' αυτό, αν κάνει μια κοπέλα να ζηλέψει, την πραγματικότητα την κάνει να σε θέλει πιο πολύ. Τι λε, Ρε, Η ηλίθεια που γράφει αυτό το άρθρο. Όποιο και αν ναι. γιατί και ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι αυτή που το έχω γράψει. Δεν το έχω μπαράει από αλλού. γίνεται από τη μια να θέλουμε τα κορίτσια να είμαστε το επίκεντρο τη προσοχή σα, και όταν δεν είμαστε το επίκεντρο να γίνεται βαρετό και πρέπει να μα κάνετε να ζηλέψουμε για να σε θέλουμε πιο πολύ. Αφού μου κάνει τον λόγο να ζηλέψει, σημαίνει ότι πλέον δεν είσαι το επίκεντρο. Δεν είναι το επίκεντρο τη προσοχή σου άλλο και είναι κάποιο άλλο. Δηλαδή, εδώ υπάρχει και η αντίφαση τη αντίφαση, ο αντίφαση. Το κόλπο είναι να ξέρει πώ να το κάνει με όχι και τόσο προφανή τρόπο. Μάλιστα, εδώ διδάσκεται το νέκινγκ. Εδώ διδάσκεται ο ψυχολογικό πόλεμο. Εδώ διδάσκεται η αδιόρατη ψυχική κακοποίηση. Αχ. Αν θε να κάνει μια κοπέλα να ζηλέψει, αλλά δεν είσαι σίγουρο πώ να το κάνει, μην ανησυχεί. Είμαστε εμεί εδώ με τον απόλυτο οδηγό για να την κάνετε να ζητάει την προσοχή σα. Ενώ μεταξύ, εδώ θέλω να πω ότι παρόμοια εσχρά άρθρα, εσχρά με την έννοια του ότι διδάσκουν την ανηλικρίνεια, διδάσκουν την αδιόρατη τοξικότητα, διδάσκουν το ψέμα, υπάρχουν και σε αντίστοιχα γυναικεία περιοδικά και αν θυμάμαι καλά, πριν 20 χρόνια, όταν διάβαζα το Κοσμοπόλη, ήταν όλο τέτοιε βλακίε είχε μέσα. Ακολουθήστε αυτέ τι συμβουλέ και θα τρέχει από πίσω σα. Βέβαια, θα πρέπει να είστε αρκετά προσεκτικοί, γιατί αν το καταλάβει ότι ήταν στημένο, θα εξαφανιστεί. Πώς να κάνεις μια κοπέλα να ζηλέψει Θέλουμε να νιώθουμε ξεχωριστέ. Αγάπη μου, μια γυναίκα που θέλει να νιώσει ξεχωριστή, ξενερώνει με τη ζήλια. Δεν νιώθει καλύτερα. Λοιπόν, αν κρατήσετε μόνο ένα πράγμα από αυτό το άρθρο, είναι ότι τα κορίτσια θέλουν να νιώθουν ξεχωριστά. Είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί να κάνουμε όλα αυτά. Αν νιώθουμε ξεχασμένε και δεν έχουμε την προσοχή σα, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να την διεκδικήσουμε. Όχι, κούκλα μου, η κούκλε μου, ή όποιο και αν είσαι που το γράφει. Εάν μια γυναίκα έχει αυτοεκτίμηση, όντω θέλει να νιώθει ξεχωριστή, και αν κάποιο την αγνοεί και δίνει αλλού την προσοχή του, σηκώνεται και φεύγει, και δεν κάθεται εκεί πέρα να μα Βγάζει έξω την άγρια πλευρά μας για να είμαι ειλικρινής. Οι γυναίκε έχουν και αυτή την άγρια πλευρά του που αν μας προκαλέσετε θα τη δείξουμε. Γι' αυτό η ζήλια είναι ιδανικός τρόπος για να κερδίσετε την προσοχή μιας κοπέλας. Λάθος, 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 επικίνδυνες συμβουλές, λανθασμένες συμβουλές, συμβουλές κακοποίηση, ψυχικής κακοποίηση. Πάμε τώρα στην πρώτη συμβουλή. Και εδώ θα δείτε... Και θα παρακολουθήσετε αρκετού πρώου συντρόφου σα και άντρε και γυναίκε, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αυτά τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου και στην ουσία σα έκαναν bullying μέσα στη σχέση. Μία κρύο, μία ζέστη. Αυτή η τεχνική δουλεύει εξαιρετικά. Όταν τη δίνει προσοχή και αμέσω μετά την αγνοεί, θα την κάνει να προσπαθήσει περισσότερο για την προσοχή σου. Θα πάρει μια μικρή γεύση από τι τη προσφέρει και μετά θα το λιγουρεύεται. σκοτσέζι κοντούς δηλαδή. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για μένα το σκοτσέζι κοντούς είναι εξαιρετικά ενοχλητικό. Θα θυμώσω και θα τον στείλω να πάει από εκεί που ήρθε κάποιον να μου το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι να φτιαχτώ και και να τον τρέχω και εξοπίσω. Έτσι λοιπόν όταν είσαι μαζί της της δίνεις, δίνεις πολύ προσοχή και, να, της πολύ προσοχή και να της κάνεις διάφορα κολακευτικά σχόλια, αλλά τις υπόλοιπες φορές να την αγνοείς. Θα την τρελάνει και θα την τρώει να κερδίσει και πάλι την προσοχή σου. Ε, όχι, εγώ προσωπικά μου κάνει κάποιο έτσι, θα πω δε, ο άνθρωπος δεν πάει καλά. Δεν είναι ισορροπημένος άνθρωπος, δεν έχει μια ισορροπημένη σταθερή συμπεριφορά, άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα εννοεί, άντε γεια. Άρα αυτή είναι η πρώτη συμβουλή. Πάμε τώρα στη δεύτερη συμβουλή, η οποία είναι ακόμη χειρότερη. Να κάνετε κολακευτικά σχόλια στα κορίτσια γύρω της. Τίποτα δεν κάνει μια γυναίκα περισσότερο ζηλιάρα από, την, από να την αφήνουν απ' έξω. Αν υπάρχουν κι άλλες κοπέλες γύρω σας, να τις κάνετε κάποια μικρά αλλά καλά σχόλια. Τίποτα υπερβολικό όμως. Σχολιάστε απλώς πως σας αρέσουν τις σημάδες τους, τα μαλλιά, ακόμη και τα παπούτσια τους. Αν θέλετε πραγματικά να τρελάνετε μια κοπέλα με την ζήλια, πείτε σε μια άλλη πως είναι πολύ όμορφη μπροστά της. Αχ, μου νιώθεις και εσύ έτσι αυτό τον αναβρασμό. Σου ανοίξαμε την πόρτα να πας να βοσκήσεις έξω και ήρθες για να ακούς αυτές τις μπουρδες. Δεν είσαι κρίμα Δεν είσαι κρίμα να ακούς αυτές τις μπουρδες. Κρίμα είσαι παιδί μου. Μην τα ακούς. Είναι βλακίες. Πάμε τώρα στην τρίτη ηλίθια συμβουλή. Γελάστε με κάτι που θα πει μια άλλη. Το θέμα με τα κορίτσια είναι πως όλες θέλουμε να είμαστε αστείες. Αγκαλά. Πολύ φορά τα ακούω αυτό. Όλε θέλουμε να είμαστε οι μοναδικέ που θα κάνουμε έναν άντρα να γελάσει επειδή είναι σπάνιο. Συνεπώ, αν γελάσετε αρκετά με κάτι που θα πει μια άλλη κοπέλα, θα τρελαθεί από τη ζήλια τη. Θα ξεκινήσει να λέει ανέκδοτα για να σα κάνει και αυτή να γελάσετε. Αν το κάνει αυτό, κρατηθείτε και μην γελάσετε. Χριστέ μου, διδάσκει το ψυχολογικό πόλεμο αυτό το άρθρο. Ακόμη και αν πιστεύετε πω είναι κάτι πολύ αστείο. Μπορείτε να χαμογελάσετε και να παραδεχτείτε πως είναι καλό, αστείο, αλλά μην γελάσετε. Oh! Γελάστε για κάτι που θα μην πει μια άλλη και αν μην πει αυτή κάτι σου αυτό, να μην γελάσετε. Λοιπόν, μια κοπέλα ισορροπημένη, μια κοπέλα με πνευματικότητα, μια κοπέλα που ξέρει τι της γίνεται, αυτή η κοπέλα όταν ένας άνδρας της τα κάνει αυτά, σηκώνεται και, θε... και φεύγει, δεν κάθεται εκεί να τον τρέχει ξοπίσω επειδή καταλαβαίνει πως πρόκειται για έναν άνθρωπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που της κερνάει πόνο. Μία γυναίκα με υγιής προσωπικότητα θα νιώσει τεράστια απόθυση για έναν άνδρα που την πονεί. Τέταρτη ολέθρια συμβουλή. Ελάτε σε επαφή, αθώα πάντα λέει στην παρένθεση, με μία άλλη ενώ σας βλέπει. Αυτό δεν σημαίνει να χουφτώσετε κάποια άλλη να τη φιλήσετε, γιατί έτσι το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τη χάσετε. Απλώς να της πιάσετε το χέρι χαμηλά στη μέση ή να κουμπίσετε τον ώμο σας πάνω της. Με αυτές τις μικρές κινήσεις θα τρελάνετε την κοπέλα. Είναι επειδή κάνετε το άλλο κορίτσι να νιώθει ξεχωριστή. Και από, την α... και από τη στιγμή που όλες οι κοπέλες θέλουν αυτό το μοναδικό συνέστημα θα την κάνει να σκάσει από τη ζήλια της που δεν θα το έχει. Και έχει εδώ αυτή τη φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία. Θα το σκίτσω. Πέμπτη συμβουλή. Πείτε τη πόσο καλή είναι μια άλλη κοπέλα. Δεν χρειάζεται να περιφανεύεστε για άλλη κοπέλα ή οτιδήποτε σοβαρό. Απλώς να αναφέρετε πόσο αστεία ή άνετη είναι μια άλλη και θα τρελαθεί από τη ζήλια της. Θα θέλει να σας αποδείξει πως είναι και αυτή αστεία και άνετη κάτι το οποίο θα είναι τέλειο για σας. Αντιλαμβάνεστε το manipulation, αντιλαμβάνεστε τη χειριστικότητα. Και διαβάζοντα όλα αυτά μου έρχεται στο μυαλό μου ένας πρώην εξαιρετικά χειριστικός και κομπλεξικός άνθρωπος, ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα, αλλά δεν το έκανε από την αρχή, το έκανα μετά που είχα κολλήσει μαζί του, οπότε έπιανε το κόλπο. Είναι πολύ άσχημο πράγμα, ε κακοποιητικό. Πάμε στην έκτη ολέθρια συμβουλή. Αγνοήστε τα μηνύματά της, αλλά ασχοληθείτε με άλλες στο διαδίκτυο. Ακόμα ένα τέλειος τρόπος για να την κάνετε να ζηλέψει είναι να αγνοείτε τα μηνύματά της, αλλά να είστε ενεργό στο διαδίκτυο και να επικοινωνείτε με άλλες. Αν κάνετε μία κοπέλα επισήμαση σε μια φωτογραφία στο facebook ή ακόμα και αν κοινοποιήσετε κάτι στο προφίλ άλλη, θα τρελαθεί θέλει να είναι αυτή μέρος της συζήτησης και αυτό θα την κάνει να ζηλέψει. Πώς να βασανίσετε έναν άνθρωπο. Έβδομη ολέθρια συμβουλή. Κοινοποιήστε φωτογραφίες με άλλες γυναίκες. Ο καλύτερος τρόπος για να λειτουργήσει αυτό είναι να βάλετε φωτογραφίες από ένα μέρος που ήταν και η κοπέλα μαζί σας, αλλά χωρίς αυτή. Ποστάρετε φωτογραφίες σας μόνο με άλλες κοπέλες θα ζηλέψει πάρα πολύ με αυτό. Όπως όταν δεν φαίνεται στις φωτογραφίες σας τρελαίνετε. Πραγματικά αν σας κάνουν έτσι πράγματα, στείλτε τους να πάνε από εκεί και πέρα. Ε. Είναι εξαιρετικά κακοποιητικές όλες αυτές οι συμβουλές. Όγδοη η ολέθρια συμβουλή. Μιλήστε για το πόσο πλάκα είχε για κάτι που κάνετε, χω, κάνατε χωρίς αυτή. Αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι με άλλες κοπέλες. Αν είχατε περάσει τέλεια με τους φίλους σας, ξεκινήστε να λέτε πόσο ωραία ήταν. Τα κορίτσια θέλουν να είναι αυτές που θα κάνουν αστεία πράγματα μαζί σας. Οπότε όταν περνάτε καλά χωρίς αυτοί, τότε θα ζηλέψει πάρα πολύ. Η ζήλια δεν είναι αγάπη. Η ζήλια δεν είναι αγάπη. Η ζήλια είναι τοξικότητα. Και αν κάνεις μια γυναίκα να ζηλέψει, το μόνο που θα καταφέρεις, είναι αν η κοπέλα αυτή έχει χαμηλιά αυτοεκτήμηση και τάση συνεξάρτησης, να δημιουργήσει ένα τραυματικό δέσιμο μαζί της, ένα trauma bonding και να ταλαιπωρηθεί η κοπέλα αυτή και να δημιουργήσετε μια εξαιρετικά αρρωστημένη σχέση, συμβουλές για αρρωστημένη σχέση. Ένατη συμβουλή. Όταν είστε μαζί, γελάστε με τα μηνύματα που θα λάβετε. Όταν κοιτάζετε το κινητό σας και γελάτε με κάτι που δεν ξέρει, θα την κάνει να τρελαθεί. Ξανά τα κορίτσια θέλουν να είναι αυτές ο λόγος που θα χαμογελάτε. Όχι μάνα μου. Μία γυναίκα ή ένας άνδρας ή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ολοκληρώμενη προσωπικότητα χαίρεται το τέρι του να είναι χαρούμενο. Δεν θέλει πάντα μόνο μαζί του να χαίρεται. Θέλουμε να είμαστε οι μοναδικέ που θα σα κάνουμε να χαίρεστε. Οπότε, αν δεν το κάνουμε και κάποιο άλλο σα κάνει, τότε ζηλεύουμε. Δέκατη και τελευταία συμβουλή. Αγνοήστε την όταν μιλάτε σε κάποια παρέα. Αν είστε σε παρέα με άλλου, αγνοήστε την. Μιλήστε σε όλου του άλλου, γελάστε με τα αστεία του, αλλά μην ασχοληθείτε όταν πει κάτι. Μην τη γράψετε άμα αναφερθεί σε σας ευθέως, απλώς μη συζητάτε μαζί σας. Μάλιστα. Μαθήματα για ναρκισσούς. Πώς να δημιουργήσουμε τους ναρκισσούς του μέλλοντος, δ, δ, γράφοντας τους τέτοια άρθρα. Τι να αποφύγετε όταν θέλετε να κάνετε κάποια να ζηλέψει. Όσο υπάρχουν εξαιρετικοί τρόποι για να κάνετε μία κοπέλα να ζηλέψει, υπάρχουν επίσης κάποια πράγματα που πρέπει να αποφύγετε. Μην κάνετε τα πιο κάτω πράγματα για να ζηλέψει μια κοπέλα, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να νευριάσει. Εδώ θα σε ενημερώσω όποιο και αν είσαι, όποια και αν είσαι που γράψει αυτό το άρθρο, ότι μια κοπέλα με υψηλή αυτοεκτίμηση, μια κοπέλα που έχει ένα ισορροπημένο χαρακτήρα, μια κοπέλα η οποία έχει ψυχοθεραπευτή και ψυχοεκπαιδευτή, θα νευριάσει με όλα τα παραπάνω. Δεν πρέπει να κάνει αυτά τα τρία πολύ έτσι, ε, ξεκάθαρα που λες. Τα τρία πρέπει να αποφύγετε. Το ένα. Φιλήστε άλλη μπροστά σα. Αυτό απλώ δείχνει στην κοπέλα ότι θέλετε κάποια άλλη. Αυτό δεν είναι το θέμα του να την κάνει να ζηλέψει. Θα φύγει και θα προχωρήσει τη ζωή τη, αν σα δει να το κάνετε αυτό. Όχι, μια κοπέλα που έχει ψηλή αυτοεκτίμηση θα φύγει να προχωρήσει τη ζωή τη και αν κάνετε όλα αυτά τα δέκα που έχει συστήσει αυτό ο... ή αυτή. Δεύτερο. Αποδεσμευτείτε από αυτή εντελώ. Αν την αφήσετε στην απέξω, δεν θα την κάνετε να ζηλέψει. Με αυτόν τον τρόπο την κάνετε να νιώθει πως δεν ενδιαφέρεστε καθόλου. Και αν προσπαθείτε να την κάνετε να ζηλέψει θα πρέπει να ενδιαφέρεστε. Αλλιώ θα αποδεχτεί πως δεν τη θέλετε στη ζωή σας και θα σταματήσει να προσπαθεί να σας δικηθεί, Να σας διεκδικεί. Άρα πάμε τώρα στην πρώτη τους φοβερή συμβουλή που ήταν μια κρύο μια ζέστη. Παράνοια δηλαδή. Το τρίτο που πρέπει να αποφεύγετε, ταπεινώστε την. Οι προσβολέ ποτέ δεν έκαναν μια κοπέλα να ζηλέψει. Το μόνο που θα καταφέρετε να την κάνετε είναι να την κάνετε, θα είναι να νευριάσει και να πληγωθεί. Με αυτά τα δύο πράγματα δεν θα κερδίσετε την τρυφερότητά τη. Αντιθέτω, θα σα ξεγράψει και θα προχωρήσει στον επόμενο. Όχι, όποιο κι αν είσαι που έχει γράψει αυτό το άρθρο, που κι αν είσαι, που δεν νομίζω να είναι κάποιο Έλληνα, ξαναλέω θεωρώ ότι είναι μεταφρασμένο είναι. Δεν με αφορά. Και οι δέκα τρόποι που εισηγείσαι σε αυτό που γράφεις για να κάνεις μια κοπέλα να ζηλέψει, είναι και οι δέκα ταπεινωτικοί, είναι και οι δέκα πληγωτικοί. Απλώς εισηγείσαι να το κάνει αδιόρατα. Να το κάνει μέσω του νέγκινγκ. Μάλιστα. Όσο εμείς χτίζουμε, κάποιοι άλλοι χαλάνε. Πραγματικά έχω μείνει αφωνή με αυτό το άρθρο. Από ό,τι πληροφορούμε υπάρχουν και κάποια κανάλια στο YouTube που λένε παρόμοια πράγματα για το πώς να κάνεις τις γυναίκες να σας θέλουν. Είχα κάνει και ένα άρθρο παλιότερα για τους pick-up artists, PUA, uh, διαβάζοντας αυτό το άρθρο. Που μου έστειλε κοπέλα. Σα λέω: Το link για το άρθρο θα βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο. Αν και θα σα συμβούλευα ότι δεν είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να το διαβάζετε, σα το διάβασα εδώ πέρα. Απλώ για να δείτε ότι όντω είναι ένα άρθρο που υπάρχει. Ε, Διαβάζοντα αυτό, συνειδητοποιώ ότι είναι οργανωμένη η υπόθεση, δεν είναι ανοργάνωτη και ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύουν άλλους ανθρώπους για να είναι κακοποιητικοί, εκπαιδεύουν άλλους ανθρώπους για να κάνουν nagging και το κάνουν ανώνυμα, το κάνουν μέσα από διάφορα άρθρα, γραπτά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται για να γράφουν άρθρα. Ή στο ειδήσεων ή τα sites, με τα ανδρικά, τα γυναικεία sites κλπ. χρειάζονται περιεχόμενο content, χρειάζονται υλικό. Άρα πληρώνουν ανθρώπους για να γράφουν υλικό ή να μεταφράζουν υλικό από άλλες γλώσσες, από άλλα άρθρα στο διαδίκτυο που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά, δεν ξέρω τι άλλο, για να γεμίζουν αυτό το περιεχόμενο, χρησιμοποιούν ελκυστικούς τίτλους, catchy titles, και λένε πράγματα τα οποία κάνουν το χαζό που θα τα διαβάσει χαζά και άκρητα. Είπαμε, ένας ευφύς άνθρωπος χρησιμοποιεί την κρίση του και αντιλαμβάνεται πως αυτό που διαβάζει ε, δεν συμφωνεί με τις αρχές και τις αξίες του και δεν συμφωνεί με τη ψυχολογία των σχέσεων και τη δυναμική των σχέσεων, έτσι όπως την αναλύουμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε κάποιον άλλον να μας θέλει, Στόχος μας δεν είναι να έχουμε μια σχέση όποια και να είναι αυτή σχέση. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε τον άλλον να ζηλέψει. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας και να δημιουργούμε υγιεί σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Και σίγουρα η πρόκληση ζήλιας, η πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων δεν είναι ένα τρόπο για να δημιουργήσει μια υγιή σχέση, είναι ένα τρόπο για να δημιουργήσει μια ψυχοπαθολογική έλξη ένα τραυματικό δέσιμο. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και ας παρατηρούμε συμπεριφορές. Και αν βλέπουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, να μπορούμε να τις εντοπίζουμε, να τις αναγνωρίζουμε εγκαίρως και να αφεύγουμε. Γιατί όπως σας είπα και εγώ στο παρελθόν την έπαθα. Και αν πας πίσω πίσω στις απαρχές μιας σχέσης θα δεις ότι Ηταν τα κομπλιμέντα με φιδό, ήταν με προσοχή. Μπροστά σου γινόταν α, μ, όλα αυτά που γράφει εδώ πέρα. Να επενιαλες άλλε κοπέλε, να επενεί άλλε ηθίκε, να μιλάει για το παρελθόν. Να, 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 για να σε κάνει να μπαίνει στη διαδικασία, να σκέφτεσαι. Θέλω να το αποδείξω ότι είμαι καλύτερη από την πρώην του. Θέλω να το αποδείξω ότι είμαι καλύτερη από τι άλλε. Όχι, να μην σκέφτεστε αυτό. Να μη σκεφτόμαστε αυτό. Να σκεφτόμαστε. Ποιο είναι αυτό που θα πρέπει εγώ να μπω στη διαδικασία να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλου ανθρώπου, με άλλε γυναίκε και να προσπαθήσω να κατανικήσω αυτό που μου παρουσιάζει ω ιδανικό. Αξίζει τον κόπο. Είναι κανένα κελεπούρι. Γιατί ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι όντω κελεπούρι με την καλή έννοια και είναι όντω αξιόλογο, προσέχει να μην λέει πράγματα που να στενοχωρούν τον άνθρωπο που θέλει να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί του. Δημιουργούμε σχέσεις για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Δημιουργούμε ερωτικές σχέσεις για να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, όχι για να πονέσουμε και όχι για να κάνουμε τους άλλους να ζηλεύουν και να γεμίζουν ανασφάλειες και φόβους. Κρίμα, κρίμα, κρίμα να λειτουργούν έτσι άνθρωποι. Τουλάχιστον ας βάλουμε εμείς ένα «ΑΛΤ». Όταν γίνονται τέτοιες συμπεριφορές, «ΑΛΤ». Όχι. Σας αγαπώ πολύ. Γεια. Yeah.